ότι είπες, αγαπητές συμπατριώτη, είμαστε συμπατριώτες και πιστεύω ότι ως αξιώτης θα καταλάβεις αυτό που θα πω, ότι δεν κάνουμε καμιά ουσιαστική πρόταση. Αυτό είπες, δεν κάνουμε καμιά ουσιαστική πρόταση. Θα ήθελα στο τέλος να αντικρούσεις τις υπεύθυνες, ανεύθυνες, απελοφιλόσοφες προτάσεις τις οποίες θα κάνουμε. Λοιπόν, πρώτον, είναι δυνατόν να λυθεί το θέμα της ανεργίας με το σχηματισμό ενός οργανισμού που θα δίνει ως ελεημοσύνη στον άνεργο κάτι? Είναι λύση της ανεργίας? Λύση της ανεργίας είναι να δώσουμε δουλειά στους άνεργους. Και για να δώσουμε δουλειά στους άνεργους πρέπει να κατανοήσουμε ένα πράγμα, ένα ουσιαστικό πράγμα, και εμπιστεύομαι στην ευφυΐα σου. Το χρήμα δεν παράγει αξίες. Το χρήμα αντιπροσωπεύει και ανταλλάσσει αξίες. Εσείς στηριχτήκατε όλη η πολιτική σας στο χρήμα. Δάνεια, δάνεια, δάνεια. Τι έχουν φέρει ως τώρα τα δάνεια που έχετε κάνει? Την καταστροφή. Και γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάξουμε και το σύνθημά μας. Το σύνθημα το κύριο, το αξιωματικό σύνθημά μας είναι να είμαστε γκρεμιστές και χτίστες. Τώρα εμείς λέμε κάπως αλλιώς. Εσείς γκρεμίσατε ότι υπάρχει στον τόπο, άρα χρειάζεται να το αλλάξουμε. Θα είμαστε εκαθαριστές των ερειπίων τα οποία έχετε δημιουργήσει, για να χτίσουμε απάνω στον εκαθαρισμένο χρόνο, να χτίσουμε αυτό που πρέπει. Πώς? Αν κατανοήσετε αυτό το πράγμα, ότι μόνο ο εργαζόμενος παράγει αξίες. Το χρήμα μοναχό του δεν παράγει αξίες. Βάλε το κάπου, στήστο, θα σου δώσει αξίες. Παράγει ο εργαζόμενος αξίες. Άρα αν βρούμε τον τρόπο να δώσουμε δουλειά σε όλο τον κόσμο, γίνεται το θέμα. Αυτή είναι η κεντρική πρόταση, αλλά προς σωστή κατεύθυνση. Όχι βέβαια να κάνουμε τα έργα των αυτοκινητοδρόμων, τα οποία ακούσαμε εδώ και πάνε να τρελαθούμε, και εκείνα τα επιδεικτικά θεάματα που έγιναν και δεν αφορούσαν τίποτα απολύτως. Σε σωστή κατεύθυνση. Βαριά βιομηχανία βασισμένη πάνω στον ορυκτό τεράστιο πλούτο που έχει η χώρα, αξιοποίηση των ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να έχουμε τη δυνατότητα να κινηθεί η βαριά βιομηχανία, και ο κεντρικός τομέας που είναι η αγροτική παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας, και αφήστε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Πέστε το καθαρά. Και εκεί πάτε να μπλέξετε το λαό. Δημοσιονομικό πλεόνασμα έχει δημιουργηθεί με την κακή διαχείριση που κάνετε. Με τη σωστή διαχείριση που θα κάνουμε, θα μπορούμε εμείς να βρούμε τα πρώτα χρήματα που λέτε ότι έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι για να κινηθούν. Κύρια λοιπόν δουλειά σε όλους προς τη σωστή κατεύθυνση. Δημιουργή αγαθών και όχι η συνέχεια αυτής της πολιτικής την οποία κάνετε. Ευχαριστούμε, κύριε Γκλέζο. Να μην πω για το χωριό του κάτι? Να μην πείτε, όχι. Να πείτε, εντάξει. Πείτε για το χωριό του και να τελειώσουμε. Το χωριό του λοιπόν είναι το μεγαλύτερο χωριό των Κυκλάδων, το Φιλότι της Νάξου, και αποτελείται από κτηνοτρόφους. Αλλά για να δημιουργηθούν οι κτηνοτρόφοι αυτοί και να είναι οι καλύτεροι κτηνοτρόφοι και το μεγαλύτερο χωριό, ισοπεδώθηκαν οι αγρότες. Εξαφανίστηκαν οι αγρότες και εξαφανίστηκαν και οι εργαζόμενοι βαριά βιομηχανία από τα ορεινά χωριά. Αυτό δεν πιστεύω να το... Ευχαριστούμε, κύριε Γκλέζο. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κοινωνιστής.